στη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τα 10 πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση Νοβάρτης. Αποφάσισε η Βουλή μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση όπου η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο. Σε μια δημοκρατία δεν μπορείτε να τελειώσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους όσο και αν το θέλετε, όσο και αν προσπαθείτε. Εσείς κύριε Τσίπρα θα τελειώσετε πολιτικά. Μάλιστα, σύντομα, με το μόνο τρόπο, κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που αλλάζουν οι κυβερνήσεις στις δημοκρατίες. Με εκλογές. Με μία κάλπη και όχι με 10, όπως κάνετε σήμερα. Δεν πρόκειται να αγνοήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας εκφοβήσουν με μηνύσεις και με απειλές. Και με ειδικά δικαστήρια. Εμείς απειλές και εκβιασμούς δεν λογαριάζουμε. Είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι. Δεν τρομάζουμε. Υπάρχουν ένοχοι σε αυτήν την αίθουσα. Αυτοί είστε εσείς. Ένοχοι μιας συστηματικής απόπειρας δολοφονίας χαρακτήρων. Και σήμερα οι κατηγορούμενοι που στάθηκαν σε αυτό εδώ πέρα το βήμα έγιναν κατήγοροι. Και οι κατήγοροι έγιναν απολογούμενοι. Υιοθετήσατε κι εσείς πλήρως την παιδαριώδη και διχαστική ρητορική περί σκευωρίας και πολιτικής δίωξης. Την βλακώδη, θα έλεγα, θεωρία ότι εμείς οργανώσαμε διεθνή επιχείρηση εξόντωσης των πολιτικών μας αντιπάλων με τη βοήθεια του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και του FBI. Είπαμε ότι έχουμε ικανότητες, αλλά δεν είμαστε και πλανητάρχες, κύριε Μητσοτάκη, να κάνουμε όλα αυτά. Οι τρεις κουκουλοφόροι μάρτυρες, τι ακριβώς φοβούνται, να διοπραγήσει σε βάρος τους ο κύριος Πικραμένος ή να τους δείρει ο κύριος Τουρνάρας? Αλλά αν πραγματικά φοβούνται, αν φοβούνται για την ζωή τους, αν αισθάνονται ότι απειλούνται, ας έρθουν, κύριε Τσίπρα, ας έρθουν να καταθέσουν και με κουκούλα. Ας έρθουν να καταθέσουν με αλλοιωμένη φωνή. Ας έρθουν να καταθέσουν όπως θέλουν οι ίδιοι. Αλλά να έρθουν να καταθέσουν. Αντί με θάρρος και παρησία να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί και να δηλώσουν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη για την διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθεση κατατρομοκράτησης, εκφοβισμού και λησαλέας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, στο έργο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.